μία νεαρή σερβιτόρα στην Πάτρα, κατήγγειλε τον 65χρονο εργοδότη τη για σεξουαλική παρενόχληση. Μάλιστα, όταν ο άνδρας τη επιτέθηκε, εκείνη έχοντα γνώσει πολεμικών τεχνών, άρχισε να το χτυπά παντού. Το συμβάν σημειώθηκε σε προάστιο τη Πάτρα και σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η φοιτήτρια, εργαζόταν για καιρό στην κουζίνα, τελευταία είχε παρατηρήσει πω ο άνδρας την κοιτούσε διαφορετικά, αλλά δεν έδινε σημασία, Προημερών, τα σεξιστικά πειράγματα του άρχισαν να γίνονται εντονότερα και μάλιστα δεν σταματούσε παρά τις εκκλήσεις της, μέχρι που προκλήθηκε το επεισόδιο μέσα στο μαγαζί. Ο εργοδότης φέρεται να της έκανε άσεμνη επίδειξη και να τη θόπευε σε διάφορα σημεία του σώματός της. Η κοπέλα έβαλε τις φωνές, όμως δεν αρκέστηκε σε αυτό και έχοντας γνώσεις πολεμικών τεχνών, άρχισε να το χτυπά παντού. Από τι φωνέ έφτασαν στην κουζίνα δύο υπάλληλοι, οι οποίοι στην κυριολεξία άρπαξαν το αφεντικό του και το απομάκρυναν από τα νύχια τη συναδέλφου του ο άνδρα, με το παντελόνι ξεκούμποτο, έφυγε άρον-άρον, ενώ ο αντικαταστάτη του στο μαγαζί εξόφλησε την νεαρή για οφειλόμενα μεροκάματα τη, με εκείνη να αποχωρεί.